Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε. Άντε να μιλήσουμε για λίγο πιο καλλιτεχνικά πράγματα. Καλλιτεχνικά, ε. Ναι. Πάμε. Θα πάμε. Βασικά έχουν έρθει εδώ, αλλά ουσιαστικά είναι σαν να πηγαίνουμε στο μουσείο Νίκου Καζαντζάκη, όπως σας προείπαμε. Όπως έχουμε ήδη προλογίσει, θα κάνουμε μια συζήτηση για το μουσείο Νίκος Καζαντζάκης, που είναι στη Μυρτιά φυσικά και το οποίο ουσιαστικά συνεχίζει αυτό που ο Νίκος Καζαντζάκης είχε ξεκινήσει, τα ταξίδια. Αυτή τη φορά, πέραν όλων των άλλων που έχει κάνει ο Καζαντζάκης δηλαδή, αυτή τη φορά θα ταξιδέψουμε στην Κίνα. Εκεί όπου είχε καλές επαφές, καλές σχέσεις, είχε ταξιδέψει ο Νίκος Καζαντζάκης. Μια εκδήλωση πραγματικά πολύ όμορφη, η οποία θα, από ό,τι καταλαβαίνω, θα περιλαμβάνει τα πάντα. Από τη γλυπτική και τη μουσική, μέχρι την φιλοσοφία και την, ίσως και την γνώση της, την κατανόηση της κινέζικης γλώσσας. Καλησπερίζουμε εδώ την κυρία Μαριλένα Μιλαθιανάκη, τη διευθύντρια του Μουσείου του Νίκος Καζαντζάκης, και βεβαίως την κυρία Κατερίνα Χατζηνικολάου, είναι σολίστ, έχει αναλάβει όλο αυτό το βάρος της μουσικής. Θα μας τα πείτε. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μας και τιμή μας να επικοινωνούμε το έργο του Μουσείου. Η σχέση μας με την Κίνα είναι μια σχέση καρμική που δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς, γιατί ο ίδιος ο Καζαντζάκης σε πολύ δύσκολες εποχές επισκέφτηκε την Κίνα δύο φορές. Mm-hmm. Η πρώτη μάλιστα ήταν με καράβι. Και η δεύτερη με το αεροπλάνο, που ήταν βεβαίως και το μοιραίο ταξίδι της ζωής του. Μετά από αυτό γύρισε και άφησε την τελευταία του πνοή στην Γερμανία. Ο Καζαντζάκης αγαπούσε την Κίνα, τον κινέζικο πολιτισμό, και καλλιέργησε μία σχέση, και η Κίνα αγαπά τον Καζαντζάκη εντυπωσιακά. Γνώριζε τον Λούσιον, ο οποίος είναι ο ιδρυτής της κινέζικης λογοτεχνίας, της νέας κινέζικης λογοτεχνίας, και ενώ ήταν σύγχρονοι, γεννηθήκανε την ίδια χρονιά, ο Λούσιον πέθανε πολύ νέος και ο Καζαντζάκης όταν πήγε ήξερε για το έργο του. Οπότε, δεν είχαν συναντηθεί όμως. Δεν είχαν συναντηθεί. Όχι, και γι' αυτό είναι πολύ καρμικό το ότι συναντιούνται μέσα από την τέχνη, στη Μυρτιά τελικά. Στη συνέχεια, αυτή η σχέση που είχε ο Καζαντζάκης με την Κίνα συνεχίστηκε μέσω της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη και του ιδρυτή της, του Γιώργου Στασινάκη, που τώρα είναι επίτιμος πρόεδρος. Και το 2012 το Μουσείο του Λουσιούν, ένα από τα 5 μουσεία του Λουσιούν, το συγκεκριμένο είναι το σπίτι του, και ο τόπος που, στον οποίο γεννήθηκε, πήγε σχολείο, μεγάλωσε κτλ. Αδελφοποιήθηκε με το δικό μας το μουσείο, η αδελφοποίηση έγινε στην Κίνα, και όπως συμβαίνει συχνά με τις αδελφοποίησεις, γίνεται κάτι και μετά κάθεται, ας πούμε, η σκόνη. Οπότε λέμε, μια από τις 5 αδελφοποίησεις που έχουμε ήδη κάνει. Ωστόσο, το 2016 που το Μουσείο Καζαντζάκη είχε την ιδέα για τα φεστιβάλ ταξιδεύοντας και ξεκίνησε με την Ισπανία. Μα τι όμορφα φεστιβάλ ήταν αυτά. Προχώρησε στην Αγγλία, συνέχισε με την Ρωσία και κατέληξε στην Κίνα. Το 2019 νομίζω απογείωσε αυτό το θεσμό. Όλη η Μυρτιά, αλλά δέχτηκε χιλιάδες επισκέπτες που έζησαν τον κινέζικο πολιτισμό με τα μάτια του Νίκου Καζαντζάκη, και τότε υψηλές αντιπροσωπείες από την Κίνα, ήταν σε συνεργασία με την πρεσβεία, επισκέφτηκαν τη Μυρτιά και κατάλαβαν ότι εκεί πέρα κάτι γίνεται σημαντικό για τη δική μας χώρα. Οπότε, στη συνέχεια, πέρυσι το 2023, ο Υπουργός Πολιτισμού της Κίνας επισκέφτηκε το Ηράκλειο και επέλεξε το μουσείο μας για να κάνει μία συνάντηση με τον Περιφερειάρχη και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της αυτοδιοίκησης, και εκεί δεχτήκαμε και αυτή την πρόταση, υπογράφηκε μάλιστα και ένα μνημόνιο συνεργασίας, να φιλοτεχνηθεί ένα γλυπτό, το οποίο αναπαριστά τον Καζαντζάκη και τον Λούσιον, και να μας το κάνουν δώρο. Ένα ίδιο, ακριβώς ίδιο, θα είναι
θα κοσμήσει το Μουσείο του Λουσιούν. Ουσιαστικά αυτό το γλυπτό θα φέρνει αυτούς τους δύο που δεν συναντήθηκαν ποτέ, ναι, διαζώσεις, γιατί έτσι, στην τέχνη τους έχουν συναντηθεί πάρα πολύ. Έκανα, βέβαια, με αφορμή τη συζήτησή μας μια μικρή αναζήτηση στο διαδίκτυο για το τι έγραφε, έτσι, ο, έτσι, Λουσιούν, και το, φυσικά γνωρίζω πολύ καλά τι έγραφε ο Νίκος Καζαντζάκης. Και είναι τόσο πολύ κοντά. Πολύ ταιριά, τόσο, ναι, πολύ κοντά. Ακριβώς. Είναι σαν ο ένας να συμπληρώνει τον άλλο με έναν, ναι, τρόπο. Ναι, οπότε αυτή τη συνομιλία λίγο θα δείχνει. Αυτή τη συνομιλία, ακριβώς. Είναι δύο αγάλματα σε φυσικό μέγεθος που δείχνει τους δύο άντρες να συνομιλούν. Διάλογος ψυχών. Ναι, διαβάζω. Και μάλιστα τοποθετήθηκε ήδη, βέβαια, είναι στην αυλή του μουσείου μας, όπου υπάρχει ήδη το άγαλμα του Τζομπανάχη, ένα γλυπτό από το 1983, αλλά και ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης από ένα γερμανό γλύπτη, και έτσι είναι σαν να έχουμε μια υπαίθρια γλυπτοθήκη. Αντός, λοιπόν, κυρία Μιλαθιανάκη, ο γλύπτης, τώρα δεν ξέρω. Γου Γουέισαν. Να μας το πει και η κυρία Χατζηγόλα που κάτι ξέρει από Κινέζικα, από ό,τι καταλάβαμε. Λοιπόν, είναι κορυφαίος, έτσι. Και είναι και διευθυντής του Εθνικού Μουσείου Τέχνης της Κίνας. Ναι. Ξεχωριστή προσωπικότητα. Ναι, είναι πολύ σπουδαίος γλύπτης και έχει φιλοτεχνήσει και ένα γλυπτό Κομφούκιο και Σοκράτης που κοσμεί την αρχαία αγορά των Αθηνών. Οπότε εμείς αυτό όλο το έχουμε κλάβει ως μία ελληνοκινέζικη διπλωματία. Νομίζω και αυτοί έτσι το έχουν κλάβει. Και διαλέξανε τη Μυρτιά να φέρουν τον κινέζικο πολιτισμό στην Ελλάδα. Μα νομίζω θα είναι και ο πρέσβης κοντά, έτσι δεν θα είναι? Θα είναι και ο πρέσβης, ο οποίος πρέσβης μας καλεί οτιδήποτε και αν γίνεται στη κινέζικη πρεσβεία. Το Μουσείο Καζαντζάκη είναι πάντα καλεσμένο. Και το 2022 μάλιστα βραβεύτηκε ο πρόεδρός μας για ό,τι έχει γίνει στο Μουσείο για την Κίνα. Με αποκορύφωμα, βέβαια, το φεστιβάλ Ταξιδεύοντας Κίνα. Αυτά θα είναι. Έτσι, λοιπόν, εμείς καλέσαμε την κυρία Βραμίδου, που είναι καθηγήτρια, που θα ήταν και μαζί μας εδώ, δυστυχώς δεν τα καταφέραμε, αναπληρώτρια στο Πανεπιστήμιο του Πεκίνου και είχε πρωτοστατήσει στην αδελφοποίηση των δύο μουσείων. Θα μας μιλήσει για τη σχέση των δύο συγγραφέων, των δύο λαών και όλα αυτά. Και η όμορφη αυτή εκδήλωση θα κλείσει με μία συναυλία που νομίζω θα είναι μοναδική, ας πούμε. Τώρα δώσατε την καλύτερη πάσα. Ωραία, της έδωσα ήδη την πάσα. Αυτό, ναι, να μας τι θα ερμηνεύσετε? Για μας ο μεγαλύτερος στόχος ήταν να βρούμε συνθέτες μουσικών έργων από τις δύο χώρες, την Κίνα και την Ελλάδα. Και διαλέξαμε δύο Κινέζους συνθέτες και δύο Έλληνες συνθέτες, δύο πάρα πολύ γνωστούς Έλληνες συνθέτες, μάλιστα τον Μίκη Θεοδωράκη, που κατάγεται και από την Κρήτη, και τον Γιάννη Κωνσταντινίδη. Οι άλλοι δύο Κινέζοι συνθέτες είναι ο Μα Σι Τσόγκ και ο Χουάν Χουουέι. Ορίστε, βλέπεις πως ξέρει τα Κινέζικα, τώρα κατάλαβες τη διαφορά. Και ο στόχος ήταν, όπως είπαμε, να είναι ένας διάλογος των ψυχών στο μουσικό επίπεδο. Οπότε έχουμε το παραδοσιακό στοιχείο που βάζει μέσα ο Κωνσταντινίδης. Θα παίξουμε την δωδεκανησιακή σουίτα, που είναι γραμμένη για βιολί και πιάνο, και είναι ουσιαστικά 6 μέρη. Κάθε μέρος είναι αφιερωμένο σε ένα παραδοσιακό τραγούδι από ένα δωδεκάνησο. Οπότε το δωδεκανήσι. Το πρώτο είναι, νομίζω, η Λέρος, μετά είναι η Ρόδος, ακολουθούμε στη Κάρπαθο, ακολουθεί η Κάρπαθο και σε μερικά άλλα νησιά θα πάμε. Και παράλληλα, αμέσως μετά, θα συνεχίσουμε με μερικές μελωδίες κινέζικες από την περιοχή Μπάσου. Μπάσου είναι η περιοχή του Λου είναι Σιού. Είναι μια περιοχή, είναι κοντά, είναι πολύ κοντά. Κοντά. Το Σάο Σινκ, που είναι το μουσείο που είναι το Λουσιούν, είναι ανατολικά μια παραθαλάσσια επαρχία. Ακουμπάει λίγο δηλαδή εκεί στη θάλασσα που είναι κάτω από την Ιαπωνία της Κίνας. Και από αυτή την περιοχή περίπου είναι και τα κομμάτια που θα ερμηνεύσουν η κυρία Χατζηνικολάου. Είναι, είναι κοντά οι μουσικές, δηλαδή μπορούμε να τις νιώσουμε, να τις καταλάβουμε. Είναι κοντά αυτά τα είδη της μουσικής. Και οι δύο μουσικές είναι παραδοσιακές μουσικές. Οι Κινέζοι σίγουρα έχουν το δικό τους το στοιχείο, όπως και εμείς έχουμε το δικό μας. Και αυτό είναι όμως το όμορφο, ότι υπάρχουν αυτά τα contrast στο πρόγραμμα. Αλλά το αυτό που μας ενώνει και αυτό που προσπαθούμε να δείξουμε και μέσα από το πρόγραμμα, ότι παρόλο που είμαστε τόσο διαφορετικοί, όμως έχουμε και ο καθένας έχει το δικό του πολιτισμό και κάθε πολιτισμός σέβεται και τον
απέναντι. Mm-hmm. Οπότε αυτό είναι το πιο σημαντικό πιστεύω για μένα. Και οι Κινέζοι γενικά, όσο έχω ταξιδέψει εγώ προσωπικά στη Κίνα και έχω γνωρίσει και έχω μιλήσει με Κινέζους, πάντα δείχνουν ένα πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό απέναντι στον ελληνικό πολιτισμό. Αν φανταστείτε ότι οι Κινέζοι φωνάζουν την Ελλάδα, τη λένε Σιλά, και το οποίο δηλαδή σημαίνει ο άλλος μεγάλος πολιτισμός. Mm-hmm. Τι λέτε, Σιλά. Πραγματικά. Συγκινητικό. Και βεβαίως αυτή η συνεργασία, όπως καταλαβαίνω, πέρα από το πολιτιστικό στοιχείο, είναι και έχει και λίγο διπλωματικό στοιχείο. Καλά το είπατε και πριν. Βέβαια. Και αυτή η αδερφοποίηση των μουσείων πρέπει να ήταν και η πρώτη, αν δεν κάνουμε λάθος, που ανάμεσα σε ένα ελληνικό και σε ένα κινέζικο μουσείο. Ναι, νομίζω ότι είναι η πρώτη. Ναι. Ναι. Και τα δύο μουσεία νομίζω ότι μετά από αυτό θα κάνουν και τις ανταλλαγές που χρειάζεται, γιατί η αδελφοποίηση, πέρα από το προφανές που είναι, ας πούμε, αυτό που λέμε αδελφοποίηση, έχει νόημα όταν γίνονται ανταλλαγές, όταν ανταλλάσσονται ιδέες, προτάσεις, εκθέσεις, γιατί mm-hmm. όχι, ας πούμε. Αλλά και μόνο το ότι δύο γλυπτά θα κοσμούν τα δύο μουσεία πανομοιότυπα. Έχουμε, ας πούμε, αδελφοποιηθεί και με το μουσείο του Σέξπιρ στο Στράτφορντ. Και εκεί υπάρχει μια γωνιά Καζαντζάκη. Τι λέτε? Γιατί ο Ανήφορος γράφτηκε στην Αγγλία. Έτσι, οπότε είναι πολύ στοχευμένες οι αδελφοποιήσεις που έχει κάνει το μουσείο Καζαντζάκη. Και γενικά είναι ένα μικρό μουσείο στην ενδοχώρα, ωστόσο, όχι για να χαϊδέψουμε τα γένια μας τώρα, αλλά νομίζω ότι είναι το σπουδαιότερο λογοτεχνικό μουσείο στην Ελλάδα. Μα διαπραγματεύεται, και συγγνώμη τώρα, Καζαντζάκης είναι κάπου εκεί ανάμεσα. Πούμε, δηλαδή, είμαστε και το πρώτο αναγνωρισμένο μουσείο στην Κρήτη από το Υπουργείο Πολιτισμού, και παρά το ότι, και θέλω να τα πω αυτά όποτε μου δίνετε δημόσιο βήμα, δεν βοηθάει η πολιτεία. Δηλαδή, ο δρόμος για να φτάσει από το Ηράκλειο στην Κρήτη είναι ένας κακός δρόμος και επικίνδυνος. Η συγκοινωνία δεν είναι καθημερινή. Έρχονται άνθρωποι, δηλαδή είναι τώρα φοβερό να βλέπεις ανθρώπους από την Κορέα. Κατερίνα, μου το ήξερες ότι οι Κορεάτες είναι αγαπημένοι, αγαπάνε πάρα πολύ τον Καζαντζάκη, και έρχονται με τα πόδια, κάνουν προσκύνημα, πάνε πρώτα στον τάφο. Και εμείς δεν έχουμε ένα αξιοπρεπή δρόμο, ας πούμε, ή μια συγκοινωνία. Δηλαδή, εμείς κάνουμε πραγματικά ό,τι μπορούμε αυτό το μουσείο να ανταποκρίνεται στο τεράστιο εκτόπισμα που έχει ο ίδιος ο συγγραφέας. Περιμένουμε να κάνει το ίδιο και η πολιτεία. Οφείλει, δηλαδή, έτσι. Και η ίδια η Κρήτη οφείλει, ας πούμε, να τιμήσει τα παιδιά της, ας πούμε, τα σπουδαία, τον Βενιζέλο, δεν έχει και λίγα, έτσι, τον Καζαντζάκη, τον Κορνάρο, να τα τιμήσει, αλλά και εμπράκτος να τα τιμήσει. Λοιπόν, τώρα που είπατε να τα τιμήσει, όμως πρέπει να πούμε ότι χρηματοδοτήθηκε κάπως η διαδικασία της, του να γίνεται πιο πράσινη, πιο σύγχρονη, σωστά? Ναι, βεβαίως. Γιατί το μουσείο είναι τώρα στη νέα εποχή. Το μουσείο είναι τώρα σε μια νέα εποχή και ευχαριστώ που μου δίνετε το βήμα. Είναι πια ένα πράσινο μουσείο. Δηλαδή να λέμε και τα καλά καμιά φορά. Παράγει μόνο του το ρεύμα του. Ναι, ήταν μια χρηματοδότηση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Και είναι και πολύ ψηφιακά αναβαθμισμένο, mm-hmm. δηλαδή πια μπορεί να κάνει εκπαιδευτικά προγράμματα με μία κάμερα μέσα από το μουσείο σε όλο τον κόσμο, μπορεί μέσα από το κινητό σου να δεις πάρα πολλά πράγματα, να περιηγηθείς, να παίξεις, που και αυτό ήταν ένα έργο από ευρωπαϊκά χρήματα. Mm-hmm. Σίγουρα χρηματοδοτείται, βεβαίως πάντα ευχαριστούμε τον μεγάλο μας χορηγό, τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή που το μουσείο ήταν έτοιμο να κλείσει, ήρθε ο άνθρωπος αυτός και είπε, εγώ θα κάνω, ας πούμε, αυτό που μπορώ, κάνει αυτό που μπορεί πραγματικά, και η περιφέρεια Κρήτης είναι πάντα πολύ κοντά μας, ο Δήμος βέβαια Αρχαρών Αστερουσίων, στο επίπεδο που μπορεί. Να τώρα η περιφέρεια να είμαστε καλύτερα. Ναι, ναι, και γενικά όποιος μπορεί να το φτιάξει. Ναι, τέλος πάντων. Ναι, ναι. Να φτιάξει τον δρόμο να είμαστε καλύτερα. Λοιπόν, μέσα σε όλα τώρα. Είπαμε τι ώρα είναι αύριο η εκδήλωση. Α, δεν το είπα. Εγώ στο μεταξύ ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσουμε τα φεστιβάλ, δηλαδή. Λοιπόν, καταρχήν η εκδήλωση είναι 8 η ώρα. 8 η ώρα θα ανεβείτε στη Μυρτιά, είναι δροσιά, η πλατεία μας είναι πανέμορφη. Βεβαίως. Μέσα στο πράσινο, μέσα στα γλυπτά μας, είναι όλα πάρα πολύ ωραία. Θα κάνουμε τα αποκαλυπτήρια του γλυπτού, θα απολαύσουμε την εξάρχουσα της ΚΟΑ. Είναι εξάρχουσα της ΚΟΑ η κυρία Χατζηνικολάου. Ξέρετε, νομίζω, και είναι τιμή μας δηλαδή που την έχουμε κοντά μας. Και θα συμπληρώσουμε και με τον κύριο Απόστολο Παλιό, ο οποίος θα με συνοδέψει και στο πιάνο. Mm-hmm. Χθες παίξαμε μαζί μια συναυλία στη Μυτιλίνη και αύριο
Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμα μας στο μουσείο. Τέλειο δίδυμο. Ναι. Και βεβαίως θα έχουμε άλλο ένα φεστιβάλ. Είναι η καινούρια απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου. Ένα φεστιβάλ χρωστάμε ακόμα, σε εισαγωγικά το χρωστάμε, γιατί είναι χαρά μας να επικοινωνούμε, από τα ταξιδιωτικά έργα του Καζαντζάκη που ήταν 5. Το τελευταίο ήταν το Ταξιδεύοντας Σινά, Αίγυπτος, Κύπρος, Πελοπόννησος, Ιταλία. Αυτό είναι η Μεσόγειος. Οπότε το 2025, αν είμαστε καλά και αν μας βοηθήσουν όσοι πρέπει να μας βοηθήσουν, καλά, εμείς θα το κάνουμε έτσι. θα είμαστε καλά. θα είμαστε καλά. Φεστιβάλ Ταξιδεύοντας Μεσόγειος, γιατί νομίζω ότι άφησε εποχή. Κίνα και τα προηγούμενα αφήσανε εποχή, πραγματικά. Ναι. Όσοι βρέθηκαν εκεί ήταν μια μαγική στιγμή. Έχουμε καταγράψει πραγματικά στιγμές απίστευτης ευτυχίας και πολιτισμού. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ναι, γιατί τα λόγια του Καζαντζάκη νομίζω πια είναι τόσο δυνατός. Δηλαδή τώρα, αν πεις ότι δύο προβλήματα έχει αυτή τη στιγμή ο πλανήτης τεράστια, το ένα είναι η κλιματική αλλαγή και το άλλο είναι η ειρήνη. Ή μάλλον η ειρήνη και η κλιματική. Για όλα έχει μιλήσει. Είναι απίστευτο το πώς κολλάει παντού. Δηλαδή, ακόμα και σεμινάρια αυτοβελτίωσης, ας πούμε, μπορεί κανείς να κάνει. Διαβάζοντας τα βιβλία του. Ναι. Και θέλει ξαναδιάβασμα. Είναι μύθος ότι, ότι είναι βαρύς. Ούτε καν. Και ασήκωτος για τα παιδιά. Είναι μύθος πραγματικά. Και ας διαβάσει και το Λούσιον κάποιος. Ναι. Γιατί έχουμε και τα βιβλία του Λούσιον. Και του Λούσιον. Θα διαθέσουμε. Και εκεί βαθύς ανθρωπισμός. Να ρωτήσω, να ρωτήσω κάτι ακόμα. Πρόσφατα βρήκαμε τον Ανήφορο. Και τον έχουμε πια στα χέρια μας, στις προθήκες μας, στις βιβλιοθήκες μας. Και πολύ σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Υπάρχουν και άλλα ανέκδοτα. Να σας πω, εμείς δεν έχουμε. Έτσι. Βέβαια, ψάχνοντας ένα αρχείο, όλο και κάτι μπορεί να υπάρχει. Ωστόσο, το έργο του Νιού Καζαντζάκη είναι διάσπαρτο, δεν το έχουμε μόνο εμείς. Η πνευματική δικαιούχος πιθανόν να έχει ανέκδοτα πράγματα, η κυρία Νίκη Σταύρου, με την οποία έχουμε μια άριστη συνεργασία, όπως και με τη Διεθνή Εταιρεία Φίλων Νιού Καζαντζάκη, γιατί έτσι ήταν γραφτό του, όπως ο ίδιος ήταν πολυδιάστατος, πολύπλοκος, βαθύς. Έτσι ήταν και το έργο του και έτσι πήγε και το έργο του μετά. Δηλαδή βρέθηκε, ας πούμε, στα χέρια ανθρώπων που δεν είχαν καμία σχέση με την Κρήτη, αλλά τελικά η Κρήτη είναι αυτή που από την πρώτη στιγμή μέχρι και τώρα η Κρήτη ήταν αυτή που τον δέχτηκε στο χώμα της όταν έφυγε από τη ζωή, που η άλλη Ελλάδα, ας πούμε, ήθελε να απαγορεύσει τα βιβλία του. Στην Κρήτη έγινε το μουσείο του, ένας κριτικός έκανε το μουσείο του και η Κρήτη είναι αυτή. Μας ταξίδεψε παντού. Ναι, που τον κρατάει τρυφερά στα χέρια της και προσπαθεί το έργο αυτό να το διαδώσει παντού. Έτσι, λοιπόν, ραντεβού αύριο στη Μυρτιά. Στις 8, σας περιμένουμε. Στις 8 είπαμε, ξεκινάει η εκδήλωση, θα απολαύσουμε μετά και την κυρία Χατζηνικολάου. Βεβαίως. Θα μας μαγέψει μουσική. Μεγάλη μας χαρά. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Και εμείς ευχαριστούμε, να είστε καλά. Και είμαστε εν αναμονή του φεστιβάλ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.